Συμφωνία με τι πλευρέ είναι το προαπαιτούμενο για διορισμό απεσταλμένου του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Καταγράφει στο προσχέδιο τη έκθεση των καλών υπηρεσιών του Αντώνιο Κουτέρε. Το προσχέδιο επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία. Ο Γενικό Γραμματέα καλεί του ηγέτε να αναλάβουν δράση για αντιμετώπιση τη δυσπιστία. Στα θετικά, οι υποδείξει του για τα βαρόσα. Σύνδεση με τον Χρυσόστομο Σουρκούνη για όλε τι λεπτομέρειε. Χρυσόστομο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ανοιγητά κυρίε και κύριοι. Ένα σημαντικό βήμα προ τα μπρο για τον Κυπριακό θα ήταν μια συμφωνία με τι πλευρέ για τον διορισμένο απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών που θα μπορούσε να διερευνήσει τρόπου για την εξέφρεση κοινού εδάφου προ την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια διαρκή διευθέτηση στην Κύπρο. Καταγράφει στο προσχέδιο τη έκθεση του Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρε, για τι καλέ του υπηρεσίε που κυκλοφόρησε προ τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία μαζί με αντίγραφο τη έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Για την περίοδο από τι 13 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τι 12 Ιουνίου 2023, ο Γενικό Γραμματέα στην έκθεση για την Free Geek, καλεί του ηγέτε των δύο κοινοτήτων να αναλάβουν επίγουσα δράση για την αντιμετώπιση τη δυσπιστία μεταξύ των πλευρών και να δημιουργήσουν χώρο για ουσιαστικό διάλογο για να στείλουν ένα ξεκάθαρο σινιάλο ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ενώ χρυσόστωμα είναι σημαντικέ οι αναφορέ για τα Βαρόσα θετικέ είναι οι υποδείξει του Γενικού Γραμματέα Νικήτα όσον αφορά τα τελεσμένα που δημιουργεί το κατοχικό καθεστώ στα Βαρόσα. Ο Αντωνίο Γκουτέρε, αφού επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τι εξελίξει στην περικλειστή περιοχή των Βαροσιών, τονίζει την ανάγκη για συμμόρφωση με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλεία. Ο κ. Γκουτέρε ενθαρρύνει επίση του δύο ηγέτε και του εκπροσώπου του να συζητήσουν, να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν αμοιβαία αποδεκτά μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη που να μπορούν να συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον που να είναι πιο ευνοϊκό για λύση του Κυπριακού. Ο Γενικό Γραμματέα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην θετική αλλαγή που έγινε στι διμερεί σχέσει Ελλάδα και Τουρκία και ενθάρρυνε του δύο ηγέτε στην Κύπρο να επανεμπλακούν σε ένα διάλογο για να αναζητήσουν μια αμοιβαία αποδεχτή οδό προ τα μπρο στο Κυπριακό. Τέλο, να σου αναφέρω, Νικήτα, πω αξιοσημείωτο είναι το γεγονό ότι καταγράφεται η έμφαση που δίνει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Νίκο Χρυστοδουλίδη, σε ένα πιθανό ενισχυμένο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό. Χρυσόστομε Σουρκούνη, σε ευχαριστούμε.